Καλησπέρα παιδιά, επεισόδιο 82 του Save με τον Πανιόνιο και είμαστε πίσω ουσιαστικά για την αρχή της σεζόν να δούμε την κλήρωση του Champions League όπως βλέπετε τις μεταγραφές που έχουμε κάνει και να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα Ξεκινάμε μια χρονιά όπου έχουμε δώσει κάποιους πέχτες, καλούς και όλες παίχτες έχουμε πάρει κάποιους παίχτες θεωρώ εγώ αξιόλογους αντικαταστάτες και είναι μια χρονιά όπου είμαστε σε καινούριο γήπεδο και ελπίζουμε στην, στη χειρότερη των περιπτώσεων να κυνηγήσουμε το πρώτο double στην ιστορία του Πανιωνίου. Πριν ξεκινήσουμε, πατάτε εσείς like στο βίντεο, κάνετε subscribe στο κανάλι όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι και κάνετε follow στο link του φίλου του Μάτικορ, στο Twitch, είναι κάτω στην περιγραφη Πέμπτη ω ως Κυριακή από τις 9 η ώρα το βράδυ, στριμάρει live και χορταίνεται μάνατζερ. Στο Champions League είμαστε η μόνη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στους ομίλους, μιας και η, η ΑΕΚ που τερμάτισε δεύτερη αποκλείστηκε από την Πόρτο. Στον πρώτο όμιλο δυναμικότητας Chelsea, Liverpool, Real, Ajax, Juventus, Benfica, Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain. Στο δεύτερο Barcelona, Lyon, Arsenal, Dortmund, Porto, Lipsia, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μίλαν στον τρίτο όμιλο η Ίντερ, στον τρίτο όμιλο Ίντερ και Νάπολη και Τότεναμ, ωραία πράγματα Μπρίζ, Πάγερ Λεβερκούζεν, Ρέιντζερς, Φέγενόρτ και Αιτχόφεν και στον τέταρτο όμιλο εμείς Σεβίγια, Μπεσίκτας, Δυναμό, Κιέβου, Ζενίτ, Ζάλσπουργκ, Σλάβια, Πράγας και Λάνς την κλήρωση θα την κρατήσουμε για το τέλο του βίντεο έτσι για να έχουμε και λίγο και λίγο άγχος και εμείς και εσείς πριν μπούμε για τις μεταγραφές να δείξουμε που είναι αφιερωμένο αυτό το βίντεο. Είναι στο νέο γήπεδο που έχει η ομάδα από το αρχές καλοκαιριού ένα νέο γήπεδο το οποίο δεν θα μπορούσε να ονομάζεται αλλιώς πέρα από Λεωνίρας Κουτσόπουλος Stadium. Είναι ο πιο γνωστός αυτή τη στιγμή φίλαθλος του Πανιωνίου στο δικό μου το μυαλό είναι και ο μόνο φιλάθλος του Πανιωνίου. Φαντάζομαι τον, τον Κουτσόπουλο κάπου στην κερκίδα μόνο του να παρακολουθεί και να σιγοντάρει τον, τον Πανιόνιο. Δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά άλλο αφιερωμένο αυτό το, αυτό το γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο χωράει 15.900 φιλάθλου, κοντά 16.000. Δεν είναι κανένα μεγάλο γήπεδο. Είναι καινούριο γήπεδο, είναι φρέσκο γήπεδο, είναι ακριβώ σαν το Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος το γήπεδο, αλλά είναι θαυματουργό. Φέτος τελείωσαν οι εργασίες. Το πρώτο μάτς το οποίο παίξαμε ήταν ένα φιλικό με τη Φέγγενορτ, όπου κερδίσαμε ένα 1-0. Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο το έβαλε ο Κουρμπέλο, ο αμυντικός, από ένα κόρνερ, κόρνερ κεφαλιά και γκολ πόσο ηρωνικό σε ένα, σε ένα γήπεδο που είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είναι και το πρώτο boy το πρώτο γκολ που μπήκε να είναι με κεφαλιά λοιπόν ας μπούμε στα μεταγραφικά της υπόθεσης έχουμε, έχουμε ακόμα κάποιο budget θα τα πούμε όλα στην πορεία η ιστορία της υπόθεσης ήταν και η αναμενόμενη Βίκτορα Ρήθα έφυγε πήγε στη ληψεία για 40 εκατομμύρια ήταν και η ρήτρα του τέτοια αλλά είχε φτάσει σε σημείο που δεν ήθελε ο παίχτης να ανανεώσει δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε παραπάνω είχαμε κανένα δύο χρόνια ακόμα στο συμβόλαιο, αλλά προκειμένου να τον κρατήσουμε ένα-δύο χρόνια και να μας φύγει μετά και στη λήξη του συμβολέου ή για χίλιους δύο άλλους λόγους προτιμήσαμε να τον δώσουμε να πάρουμε τα 40 εκατομμύρια να τα ξοδέψουμε για να τον αντικαταστήσουμε και έτσι και κάναμε πήγε στη λειψεία. έχει ξεκινήσει η Bundesliga έπαιξε και στο Super Cup 6,8 σε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίζει 7,1 και για να δούμε στη λειψεία. βασικός με τον Νίκο άλλο ένα παίχτη από save δικό μας το save με τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά δύο παράλληλοι κόσμοι συναντώνται. Τρίτη προβλέπεται να τερματίσει η λειψία, βασικό σε μια ομάδα της League... όπου θα πρωταγωνιστεί σύμφωνα με τα, με τα δεδομένα και τους books. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε και δεν μπορούσαμε να τον δώσουμε σε καμία κατώτερη ομάδα αυτόν τον παίχτη, ο οποίος ήταν σε εμάς για τρία χρόνια. Έχει γίνει homegrown player, δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή γίνει κάποιο θαύμα, αποκτήσουμε ένα δισεκατομμύριο ένα σε transfer budget και μπορούμε να τον φέρουμε τώρα να πάρουμε εμείς παίχτη ενδεκαδάτου της, ε, της λειψείας, δεν νομίζω, αλλά υπάρχει το option εδώ πέρα ότι είναι homegrown player. 40 εκατομμύρια από αυτόν, 1,2, ο, ο κύριος εδώ πέρα είναι... Ο τερματοφύλακας τον οποίον κάναμε το λάθος και τον φέραμε γιατί όταν ήρθε ήταν πλέον 19 χρονών. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ homegrown player. Ευτυχώς τον είχαμε πάρει ελεύθερο, δεν μας κόστησε τίποτα. Τον πουλήσαμε 1,2 στην Dortmund όπου είχε την, ε, την προϋπόθεση να μας τον δανείσουν για ένα χρόνο. Δεν θα μας χρειαστεί, αλλά το κάναμε. Δώσαμε τον κάμπορα δανεικό στην Πενιαρόλ τον κλονάρι δανεικό στη Βέρεια αυτά είναι μικρής σημασίας δώσαμε τον Λέσνιακ δανεικό στο Βόλο αυτός είναι πολωνός πιτσιρικάς 2 αστεράκια 4,5 στο potential του έχει βγει από τις ακαδημίες τις δικές μας οπότε μπορούμε να τον δίνουμε δανεικό σε, άλλε άλλες ομάδες να παίρνει χρόνο συμμετοχής θα παραμείνει homegrown player μια και βγήκε από τις ακαδημίες δικές μας και η πιο πρόσφατη μεταγραφή πριν από μια-δυο μέρες είναι ο Πατίνιο, για 3,4 στην Νάπολη με potential να φτάσει τα 4,8 είναι παίχτη τον οποίο πήραμε για 3 εκατομμύρια πέρσι από τη National είναι half και τον δώσαμε γιατί από half έχουμε φουλάρι όπως θα δούμε τώρα σε λίγο δεν είχαμε σκοπό να τον δώσουμε αλλά ήρθε ξαφνικά η Νάπολη μας έκανε αυτή την πρόταση και την δεχτήκαμε οι μεταγραφές που φέραμε τώρα στην ομάδα είναι Ισμαέλ Κοτέ, τερματοφύλακα τον φέραμε ελεύθερο από την από την Genk, από την Breeze, Club Breeze από την Burgina Faso είναι ο παίχτης 2,5 αστερά και 4 το potential του είναι ένα πάρα πολύ καλό backup είχαμε κλείσει έναν άλλον τερματοφύλακα με 7 εκατομμύρια ήταν καλύτερος από τον, από Κοτέ αλλά από τη στιγμή που έχουμε ακόμα τον βίλο τη στην ομάδα δεν θεώρησα ότι χρειάζεται να δώσουμε 7 εκατομμύρια για να πάρουμε και έναν τρίτο backup τερματοφύλακα. Τόμισλαβ Μάτοβιτ, 3,5 εκατομμύρια potential να φτάσει 4. Σέρβο συνονόματο του καλού Μάτοβιτ που είχαμε εμεί κάποτε. Attacking midfielder μπορεί να παίξει και σαν MC. Playmaker, box to box, οτιδήποτε. Δεν είναι παίχτη που βγάζει μάτια. 17 χρονών, έχει πιθανότητε προοπτικέ μάλλον εξέλιξη. 15 πρώτη επαφή, 13 τεχνική, 12 σε tackling και, και passing είναι καλά χαρακτηριστικά για ένα box to box, ο οποίο θα βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να φτάσει ποτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό ο παίχτη. Μι, Μικαέλ Μικέλ Παράδο από την Βέλε 7,5 εκατομμύρια και αυτό Χαφ half είναι ο παίχτη που θα χρησιμοποιούμε σαν βασικό half 4 αστεράκια 5 το potential του φυσικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά 17 πάσα 12 vision αυτό εντάξει φέρνει βελτίωση 14 τεχνική σαν με τζάλα θα τον χρησιμοποιούμε που είναι, θα τον χρησιμοποιούμε που είναι και ο καλύτερος του ρόλος στο χώρο του κέντρου 15 τρίπλα 14 κίνηση χωρίς την μπάλα 14 όσον αφορά την εργατικότητα νομίζω μεταφράζεται αυτό στα ελληνικά και 15 σε composer και σε αποφάσεις. Βασικό θα ξεκινάει αυτός. Έντσο ρουής 2 εκατομμύρια χιλιανός κόφτης με απίστευτα mental χαρακτηριστικά. Απίστευτα βέβαια το aggression για έναν παίχτη τον οποίο θε, τον οποίο έχουμε σε αμυντικό ρόλο δεν το θεωρώ εγώ καλό. Γιατί σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει καλό τάκλιν είναι επίφοβο αυτό για να, για να δέχεται κάρτες αλλά θα το, θα το ρισκάρουμε. Τρία αστερά και πέντε το potential. Θα εμπιστευτούμε τους manager 14 πρώτη επαφή, 15 πάσα. Για κόφτη σε ρόλο deep line playmaker που τον έχουμε. Είναι, είναι πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά που έχει. Επόμενη μεταγραφή που φέραμε. Αυτόν θα τον κρατήσουμε για το τέλος. Όχι αυτός, είναι ο, ο που δώσαμε στην Dortmund και τον ξαναφέραμε δανεικό. Όλα τα λεφτά, σχεδόν όλα τα λεφτά από τα λεφτά του Αρίθα τα ξοδέψαμε στον Κάσιντι, Ρότζερ Κάσιντι από την Γκένκ, 25 εκατομμύρια από να φτάσει 26, 16χρονος extreme, Τρία αστεράκια, πέντε το potential του, 16 τρίπλα, 17 πρώτη επαφή, 15 acceleration 17 pace είναι ταχύτατος είπαμε πρώτη επαφή 16, τρίπλα 16 τεχνική 15 και πάσα 14 έχει 14 και στα, και στα foul και έχει και 11 στο, στο finishing είναι δεξιοπόδαρος είναι δεξί extreme εμείς τον, τον προπονούμε για να γίνει αριστερό extreme inside forward έτσι ώστε με το δεξί πόδι να συγκλίνει και να δημιουργεί απειλή και σε σύγκριση με τον Ζαφυράτο τον οποίο έχουμε εννοείται κρατήσει και έπαιζε σε εκείνο το ρόλο ο Ζαφυράτος είναι όχι αισθητά πιο γρήγορος έχει την επιτάχυνση αλλά δεν έχει το, δεν έχει το βηματισμό οπότε τα ισορροπεί έτσι έχει σίγουρα καλύτερη τρίπλα, όχι πολύ καλύτερη, 16 με 15 είναι, καλύτερη πρώτη επαφή, είναι καλύτερο όσον αφορά την, την εκτέλεση των φάουλ Composer πάνω κάτω το ίδιο έχει καλύτερο finishing καλύτερο crossing καλύτερη τεχνική από τον, από τον ζαφυράτο καλύτερη πάσα είναι ένας καλύτερος ζαφυράτος και είναι μόλις 16, 16 χρονών ο ζαφυράτος στα 16 του δεν νομίζω να έχει αυτά τα, τα στατιστικά θα μου πεις εδώ δεν τα έχει τώρα γιατί να τα έχει στα 16 του είναι ακριβή μεταγραφή δεν θα το κρύψω αυτό 25 εκατομμύρια για έναν 16χρονο ο οποίος μπορεί να σου βγει, μπορεί, να μην σου, μπορεί και να μην σου βγει είναι ένα ρίσκο εμπιστεύω με το scout που μου λέει ότι current ability έχει τρία αστεράκια από τένις αλλά να φτάσει 5 και εδώ πέρα λίγο να εξηγήσουμε αυτό με τα, με τα αστεράκια στο προηγούμενο βίντεο έχω βάλει link ε, για βίντεο του Zealand όπου τα εξηγεί εννοείται καλύτερα από μένα αλλά για παράδειγμα είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση μια και έφυγε ο Αρίθα που είναι ο καλύτερός μας παίχτης και το τσέκαρα με το ρόστερ συγκριτικά με και χωρίς τον Αρίθα ο Γκάλο Φερρυπίν με τον Αρίθα ήταν 3,5 αστεράκια και τώρα με το που έφυγε ο Αρίθα έφτασε 4 αυτό μιλάμε για διαφορά 2 με 3 μηνών και χωρίς να υπάρχει προπόνηση οπότε δεν υπάρχει το άλλο ότι προπονήθηκε και γι' αυτό ανέβηκαν τα αστεράκια από 3,5 πήγε 4. Ο, ο Άριαπιν, νομίζω, από 2,5 πήγε 3. Ο Τριντάντε από 3 πήγε 3,5. Ο Γιάκομψεν, νομίζω, ήταν 3,5 αυτό. Εδωάρδο και Κουρμπέλο, κάποιο από του δύο ήταν στα 3 αστεράκια, πήγε στο 3,5. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που, που έχω πει, όχι το, το, εφή, το ανακάλυψα εγώ, αλλά το έχω αναφέρει και εγώ, ότι τα αστεράκια. Παίζει καταρχά ρόλο ποιο σου δίνει το report. Πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο έχει καλά scouting abilities. Ένα είναι αυτό. Και για να δούμε μας ποιος ποιο μας δίνει το report εδώ που τα λέμε. Staff, responsibilities, advices and reports. Uh, development, tactical. Players report, ο Rebrov, Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι καλό. Ο Rebroth. 15 και 14. Εντάξει, δεν είναι και ο χειρότερος, αλλά πιστεύω έχουμε, έχουμε καλύτερο σε αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσαμε προφανώς να βάλουμε τον Chief Scout με 20 και 16. Ο Madri. Λοιπόν, ωραία. Players Report. Ο Chief... Του -του 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 -του. Γιατί δεν τον έχει. Ωραία, οπότε πρέπει να πάρουμε από το, από εδώ. Ο ψηλόπουλος θα μπορούσε να έχει 15 με 18, είναι καλύτερο από του, από του Rembrow, οπότε βάζουμε τον ψηλόπουλο να μας φέρνει τα, τα report. Πρέπει σε πρώτη φάση, για να έχει τα, τα report, τα σωστά, τα πρόστιχα, να βάλεις κάποιον να σου, να σου δίνει που να ξέρει να έχει scouting το current και το potential ability να είναι σε καλό σημείο. Από εκεί και πέρα τα αστεράκια είναι συγκριτικά με τον καλύτερο παίχτη. Ο Σαλόρτ Φερρυπίν όσο ήταν ο Αρίθα εδώ πέρα ήταν τρία αστεράκια το current ability. Με το που έφυγε ο Αρίθα κέρδισε μισό αστεράκι. Χονδρικά δηλαδή περισσότεροι παίχτες έχουν κερδίσει μισό αστεράκι στο current ability με το που έφυγε ο Αρίθα. Γιατί ο Σαλόρτ Φερρυπίν ήταν τρία αστεράκια current ability συγκριτικά με τον Αρίθα ο οποίος ήτανε 4,5 αστεράκια όσο ήταν εδώ. Έφυγε ο Αρίθα, προφανώς ο καλύτερός μας παίχτης τώρα είναι ο, ο Παράδο. Δεν ήτανε προφανές για μένα, τον Κάλλο θα έλεγα. Ο καλύτερός μας παίχτης είναι ο Παράδο, οπότε ο Σαλόρτ είναι 3,5 αστεράκια συγκριτικά με τον Παράδο, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Μισό αστεράκι και άμα είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτού του δύο παίχτε. Αντιθέτω, πριν ο Σαλόρθ που ήταν τρία αστεράκια, συγκριτικά με τον Αρίθα που ήταν 4,5, καταλαβαίνετε ότι 1,5 αστεράκι είναι πιο υπολογίσιμη διαφορά από ότι το μισό. Το ότι δηλαδή τώρα στην αρχική ομάδα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 στου 11 παίχτε με 3,5 αστεράκια και πάνω, δεν σημαίνει ότι είμαστε ομάδα Champions League. Απλά σημαίνει ότι χονδρικά αυτοί οι παίχτες οι 8 μεταξύ τους δεν έχουν τρελή διαφορά στο current ability δηλαδή ο παράδο που είναι 4 αστεράκια με τον φίλο της Γιάκοψε Εδουάρδο και αυτά δεν έχουν τρελή διαφορά μεταξύ τους ο παράδο που έχει τα 4 αστεράκια στα 5 και είναι ο καλύτερός μας παίχτης είναι το σημείο αναφοράς όσον αφορά το την βαθμολόγηση αυτή, το rating αυτό που, που, έχουν οι παίχτες. Λοιπόν, η εντεκάδα μας είναι Βίλωτιτ στο τέρμα, Γιάκομ σε δεξιά, αριστερά, Κουρμπέλο και Εδουάρδο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτοί είναι οι τέσσερι οι ίδιοι. Ο Ρουίζ είναι ο κόφτη μα, Παράδο και Γκάλο είναι τα half. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε αλλάξει και τα δύο half. Απλά ο Γκάλο μέσα σε αυτό το χρόνο πήρε χρόνο συμμετοχή αντικαθιστώντα το Λάζιτ. Τώρα είναι η σειρά του παράδοση να αντικαταστήσει τον Αρίθα. Ισλάμουβιτ δεξιά, Σαλάουρτ στην κορυφή τη επίθεση και ο Κάσιντι θα είναι ο παίχτη ο οποίο θα παίζει σταθερά αριστερό εξτρεμ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά εξοικειωμένο με το ρόλο. Όταν το βάλαμε, να φανταστείτε, αυτό ήταν κόκκινο. Είχε ένα ή δύο τυράκια εδώ πέρα. Και τώρα μέσα σε 1,5 ούτε 1,5 μήνα έχει φτάσει να είναι κατά το ίμιση εξοικειωμένο με το ρόλο δεν θα του πάρει πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι είναι πιτσιρικάς που σημαίνει ότι μπορεί πιο γρήγορα να αφομοιώσει νέου ρόλου. Και στον, <coughs> συγγνώμη, στον πάγκο θα έχουμε τον Κοτέ από την Μπουργκίνα Φάσο του Τερματοφύλακα. Άρια ο οποίο μπορεί να παίξει και στι δύο πλευρέ. Ο Σκόφσκι θα είναι ο αναπληρωματικό αμυντικό. Νίνη θα είναι ο αναπληρωματικό κόφτη. Μάτοβιτ θα είναι ο αναπληρωματικό στα Αυτό ενδεχομένως να αλλάξει ενδεχομένως και όχι γιατί ο, έχουμε ήδη πέντε παίχτες ε, μη οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε το Ραμίρες ούτε το Ζεζίνιο χωρίς να βγάλουμε κάποιον άλλον από την εντεκάδα που να είναι μη κοινοτικός ο Ζαφυράτος θα είναι το αναπληρωματικό εξτρέμ και μετά θα κάνουμε θα κάνουμε αλλαγέ. Άμα βάλουμε το Ζαφυράτο εδώ, ανάλογα ποιο από του δύο δεν παίζει καλά, θα πηγαίνει στα δεξιά τη επίθεση. Και ο Μαρτίνιο θα είναι ο αναπληρωματικό επιθετικό μα. Αυτή θα είναι η ομάδα. Κρατάμε ένα μικρό ερωτηματικό γιατί με τη μεταγραφή του Πατίνιο έχουμε 4, 4 εκατομμύρια. Έχουμε βάλει του σκάουτερ να κοιτάνε επιθετικό και αμυντικό αν βρούμε κάποιον αμυντικό θα του δώσουμε προτεραιότητα εναντί του επιθετικού Σαλόρθ και Μαρτίνιο πιστεύω είναι, είναι δύο καλές λύσεις από τη στιγμή που έχουμε και αυτό το, τον κανόνα τον εσωτερικό με τους homegrown players δεν θέλω να έχω και τρίτο επιθετικό ο οποίος θα είναι εξελίξιμος ο Εδουάρδο και ο Κουρμπέλο είναι, ο Κουρμπέλο είναι 19 χρονών οπα, και ο Εδουάρδο είναι 23 δηλαδή ο δηλαδή, Εδουάρδος δηλαδή, σε ένα-δύο χρόνια θα φτάσει το, το, full potential αν δεν το έχει φτάσει ήδη οπότε μας παίρνει να έχουμε και έναν αγορασμένο έτσι και έναν αγορασμένο κεντρικό αμυντικό θα μου πεις 10 εκατομμύρια δώσαμε στο Martens έχει 3 αστεράκια current ability και 4 potential αν μπορέσουμε να βρούμε έναν ο οποίος να έχει 3 αστεράκια και 5 potential ή έστω 2,5 αστεράκια και 5 potential, θα του δώσουμε προτεραιότητα έναντι του Martens Αυτά όσον αφορά την εντεκάδα και να σας δείξω κάτι και για τον Κουρμπέλο, ο οποίος πήρε βραβείο Next Generation. Είναι δηλαδή με βάση τους προηγούμενους παίχτες, είναι ο πιτσιρικάς στον οποίο να έχει στο νου σου ότι μπορεί να κάνει το BAM Real Life το έχουν κερδίσει ο Ντοναρούμα, ο Κλάιφερ, το Sancho αυτό εκεί τελειώνει αυτό το βραβείο Αλλά αντίστοιχα στα πρώτα χρόνια του μάνατζερ Βλέπετε ότι το έχει κερδίσει ο Φατί Ο Μπέλιγχαμ της Ντόρτμουντ Δηλαδή είναι βραβείο Το οποίο δεν θα το πάρει ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ Αλλά θα το πάρουν παίχτε Οι οποίοι μπορεί να γίνουν Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ Είναι next generation βραβείο Νομίζω τα λέει, τα λέει από μόνο του Δεν χρειάζεται εξήγηση Άλλη, αυτό, το, αυτό το βραβείο λοιπόν έχουμε πει τα των μεταγραφών έχουμε πει τα της εντεκάδας έχουμε πει τα του γηπέδου έχουμε κάνει αναβάθμιση στα youth facilities καιρός ήταν θα μου πεις έχουν, ε, έχουν αρχίσει και αυτά και αναβαθμίζονται έχουμε κάνει αναβάθμιση και στα training facilities από 3,5-4 αστεράκια τα youth facilities από 1,5-2 είναι και ένα κομμάτι αυτό από τα λεφτά του αρίθα. Έχουμε φτάσει στα 21 εκατομμύρια balance αλλά σε αυτά προσθέθηκαν τώρα τα 15 εκατομμύρια που μπήκαμε στους ομίλους. Πριν από αυτό παίζαμε στα 4 με 5 εκατομμύρια και ήρθε επιτέλους η ώρα να παρακολουθήσουμε την κλήρωση του Champions League. Κάνουμε τους, τα πρώτα τρία group γρήγορα και κάνουμε μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση. Εδώ πέρα Άμα κληρωθούμε, τη Φέγενορ ότι μπορούμε να την κοντράρουμε για να συνεχίσουμε στο Europa. Παρίσι, Ζερμέν και Μπαρσελόνα δεν την κερδίζουμε ποτέ. Εδώ είναι ένα καλό όμιλο στον οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε μια, μια πρόκριση. Βέβαια, η Μπενφίκα είναι πάντα ένα επίφοβο αντίπαλο. Τέλο πάντων, θα την, θα ξεψηρίσουμε περισσότερο αν τυχόν κληρωθούμε εδώ πέρα. Αλλά με Μπενφίκα, Arsenal και Αιτχόφεν πιστεύω μπορούμε να κλέψουμε μια, μια δεύτερη θέση. Μπάγερ Μονάχο, Ατλέτικο και Νάπολη δεν πιστεύω να έχουμε πολλές ελπίδες ακόμα και για την τρίτη θέση. Το ίδιο αλλά σε μικρότερο βαθμό ισχύει για αυτόν τον όμιλο. Liverpool, Μίλαν και Leverkusen και εδώ δύσκολα θα περάσουμε. Άγιαξ, Πόρτο και Inter είναι και αυτός ένας καλός όμιλος έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε. Τσέλσι, Λιόν, Μπρίζ και από εδώ Juventus Λιψία και τότε να μην περνάμε ποτέ Real Madrid, Dortmund και Rangers είναι όμιλος Europa Δηλαδή για να βγούμε τρίτη και να περάσουμε Β όμιλο ε, Δεύτερο, πέμπτο και έκτο όμιλο Πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες να περάσουμε στους 16 του Champions League Πρώτο Πρώτο και όγδο όμιλο Έχουμε καλές ελπίδες να περάσουμε Europa, χτυπώντας Rangers και Feyenoord Και τελευταίος στον όμιλο του Europa είναι ο όμιλος εδώ πέρα, μήπως και μπορέσουμε και κοντράρουμε <coughs> την Leverkusen και... και κληρωθούμε εδώ. Προς αποφυγή εννοείται, τρίτος όμιλος και έβδομος όμιλος διαρροπάλου, πάμε να δούμε. Η δύναμό Κιέβου κληρώθηκε εδώ. Εδώ θα ήταν ένα καλό όμιλο να βγούμε. Βγαίνει Μπεσίκτα. Εδώ θέλουμε να τον αποφύγουμε πάση θυσία. Έπεσε η Φουκαριάρα η Σλάβια Πράγας. Εδώ. Καλό θα ήταν να τον αποφύγουμε αυτό τον όμιλο. Δεν θα ήταν και καταδικαστικό. Και βγήκαμε εδώ. Ένα, ένα κλικ να καθυστερούσε να βγαίναμε εδώ πέρα. Θα ήμασταν καλά. Λοιπόν, Λίβερπουλ, Μίλαν και και Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωραία. <coughs> Το προχωράμε λίγο να δούμε μία-μία τις ομάδες. Λίβερπουλ δεν πιστεύω να μπορέσουμε να την περάσουμε ποτέ όμως. Ποτέ, ποτέ. Γιατί από τη Λίβερπουλ δεν πιστεύω να μπορέσουμε να πάρουμε ούτε βαθμό. Μία Λίβερπουλ η οποία τα τελευταία χρόνια πέρσι βγήκε δεύτερη, πρόπερσι βγήκε πέμπτη και πριν δύο χρόνια βγήκε πρώτη. Αλεξάνδερ Άρνολτ, ο Χάλαντ είναι ο καλύτερο τη παίχτη, Ζωάο Φέληξ και από εκεί και πέρα Ρίτζενς. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι ακόμα στον πάγκο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σταθερά κάνει μια καλή πορεία από τη στιγμή που δεν έχει φύγει για να ξαναγυρίσει. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει το save, ο Κλοπ είναι στην Λίβερπουλ και τι άλλο έχει κάνει... Έχει πάρει το Champions League το 28... Δηλαδή πριν από τρία χρόνια... Το 29 πριν από δύο χρόνια... Πήρε το, το πρωτάθλημα... Και... Πέρσι πήρε, πήρε το Europa... Πέρσι η Liverpool... Α, στο Super Cup έπαιξε... Προφανώς έχασε για να την έχει runner-up... Και από εκεί και πέρα πρόπερση πήρε το, το Link Cup, Carabao Cup το Μίλκο Cup τέλος πάντων πως το λένε στην, στην, Αγγλία δεν έχει δεν έχει μαζεμένα τρόπεα αλλά ταυτόχρονα νομίζω δεν έχει και χρονιά χωρίς να έχει πάρει τρόπεο πέρσι πήρε το Europa πρόπερση πήρε το Link Cup πριν από τρία χρόνια πήρε το πήρε την Premier League πριν από τέσσερα χρόνια πήρε το Champions League Αυτά για την Liverpool για την Μίλαν έρχεται πέρσι είχε τερματίσει τρίτη τρεις χρονιές συνεχόμενες είχε πάρει το πρωτάθλημα και πέρσι τερμάτισε τρίτη και έχουμε να τους αντιμετωπίσουμε εμείς Α, δεν έχει πάρει κάποιο Champions League μέσα στο manager τρεις συνεχόμενες χρονιές είχε πάρει το πρωτάθλημα όπως είπαμε και πέρσι τερμάτισε τρίτη και πήρε πριν, όχι πέρσι, πρόπερσι πήρε το κύπελο Ιταλίας. Δεν είναι... Όχι ψέματα. Θα έλεγα δεν είναι πρωταγωνίστρια αλλά μόνο πέρσι έχει χάσει. Από τις τελευταίες τέσσερις χρονιές έχει πάρει τρία πρωταθλήματα. Ντοναρούμα, Ροντρίγκο και πολλά Ρίτζενς. Δεν νομίζω να μπορέσουμε να τη χτυπήσουμε τη Μίλαν. Και τελευταίος αντίπαλος τον οποίο θα κοιτάξουμε να κοντράρουμε για να συνεχίσουμε στο Europa η Leverkusen η οποία πέρσι τερμάτισε τρίτη, πρόπερσι τερμάτισε ενδέκατη και πριν από τρία χρόνια τερμάτισε δεύτερη δεν έχει πριν από τρία χρόνια που βγήκε δεύτερη στην στην Bundesliga πέρσι βγήκε τρίτη στο conference πριν από τρία χρόνια έφτασε τελικό δεν το πήρε και αυτά νομίζω έχει κάνει η Leverkusen είναι ο πιο βατός, ο πιο βατός αντίπαλος από τους τρεις χωρίς αυτό να την κάνει εύκολο αντίπαλο λοιπόν το αφήνουμε εδώ πέρα το βιντεάκι και γυρνάμε για τα δύο πρώτα παιχνίδια του Champions League με Leverkusen και Liverpool στο επόμενο βίντεο να είστε καλά παιδιά